Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με τους αναπληρωτές καθηγητές για το γυμνάσιο κυρίως, αλλά και το Λύκειο Σκύρου. Κάθε χρόνο τα κενά τα πληρώνονται σχετικά καθυστερημένα, αν και πέρσι είχε γίνει πολύ γρήγορα η διαδικασία και είχαν πρώτη φορά είχαν πληρωθεί τόσο γρήγορα τα κενά. Φέτος δυστυχώς έχουμε ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες και από ό,τι μας ενημέρωσαν από τη δευτεροβάθμια, από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Χαλκίδα με την οποία επικοινωνήσαμε, δεν υπάρχουν πιστώσεις αυτή τη στιγμή για τις θέσεις αυτές των αναπληρωτών και τους ενημέρωσαν από το Υπουργείο ότι θα γίνουν μετά τις 28 Οκτωβρίου οι καινούργιοι διορισμοί των αναπληρωτών, οπότε θα καλυφθούν και οι θέσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως εμάς μας δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, στο νησί, γιατί είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες αναπλήρωσης των μαθημάτων αυτών και στην αγωνία των γονιών, οι οποίοι σήμερα μας επέδωσαν μία επιστολή, καλούμε το Υπουργείο να μεριμνήσει γρήγορα, γιατί δεν θέλουμε οι πολίτες των νησιών μας, ιδίως της Κύρου, να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Φοβούμαστε πάρα πολύ, γιατί αυτές τις εικόνες έχουμε, ότι οι γονείς, πολλοί γονείς θα προβληματιστούν με το αν θα κρατήσουν τα παιδιά τους στο νησί και καταλαβαίνετε αυτό θα είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για το νησί μας, γιατί οι γονείς αυτοί και τα παιδιά είναι το μέλλον του νησιού. Στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, όπου έχει ο καθένας συγγενείς ή σπίτια. Έχουμε διαρροές κάθε χρόνο. Και παρακαλούμε θερμώς, είναι παράκληση προς το Υπουργείο, να επιληφθεί άμεσα, να καλυφθούν οι θέσεις αυτές, γιατί είναι πολύ σοβαρές. Δεν νοείται σε ένα νησί να μην μπορούν βασικά μαθήματα που είναι κυρίως για πανελλήνιες, αλλά και για γυμνάσιο και για τις ηλικιακές τάξεις να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοια μαθήματα και στην ουσία να πηγαίνουν σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα εκπαίδευσης με λιγότερα εφόδια από ό,τι τα συνομήλικα παιδιά τους όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το αναδεικνύουμε γιατί το θεωρούμε μείζον για το νησί μας. 170 παιδιά γυμνάσιο και λύκειο. Και όπως καταλαβαίνετε είναι και δύσκολο να υπάρχουν και φροντιστηριακά μαθήματα σε αυτές τις ειδικότητες σε νησί. Δεν είναι μια πόλη που θα βρεις και κάποιο παιδί, κάποιο να σου κάνει και ιδιαίτερα, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αν και έχουμε τέτοιες δυνατότητες, αλλά είναι πολύ περιορισμένες.